Χωρίς ουρές ταλαιπωρίας, όπως συνέβαινε σε αλλοδικά τμήματα, εξελίσσεται μέχρι στιγμής το έργο της ασφαλτόστρωσης στο ΒΟΑΚ από Γάζι προς Λινοπεράματα, όπου το δόστρωμα βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Συνεχίζουμε τις εργασίες στο ίδιο ρεύμα, από τον κόμβο Γαζίου μέχρι τον κόμβο των Λινοπεραμάτων, τις οποίες ελπίζουμε να τελειώσουμε πριν την έναρξη της αιχμής της τουριστικής περιόδου, δεδομένου ότι η κίνηση στην περιοχή αυτή δεν επηρεάζεται από την εκτέλεση των έργων, όπως έχει δείξει η εμπειρία στο προηγούμενο τμήμα. Στόχος της περιφέρειας Κρήτης είναι οι εργασίες αναβάθμισης της Εθνικής Οδού να φτάσουν μέχρι και το ύψος των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, ενώ στα μέσα Ιουνίου θα ξεκινήσουν αντίστοιχες εργασίες των ΒΟΑΚ στο ύψος του Μπαλί. Φυσικά θα προσπαθήσουμε μέσα στον Ιούνιο και όσο χρόνο μας δώσει ως άδεια λειτουργίας των κατασκευαστικών έργων η αστυνομική διεύθυνση, να έχουμε ολοκληρώσει όσο δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του ΒΟΑΚ με κατεύθυνση προς Λινοπεράματα, ακόμα και μέχρι το εργοστάσιο της ΔΕΗ, αν αυτό είναι επιτρεπτό. Η άλλη εταιρεία, η οποία είναι εξουσιοδοτημένη να εκτελέσει το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας, έρχεται το τελευταίο δεκαήμερο του Ιούνιου για να εκτελέσει τον κόμβο του Μπαλί. Την ίδια ώρα, με ικανοποιητικούς ρυθμούς, εκτελούνται οι εργασίες διαμόρφωσης κυκλικού κόμβου στην περιοχή των Κουβών, οι οποίες βρίσκονται στην τελική ευθεία. Έχουν γίνει όλες οι εργασίες οι οποίες σηματοδοτούν σχεδόν την κυκλοφορία των οχημάτων με ασφάλεια πια. Απομένουν αρκετά ηλεκτρομηχανολογικά έργα για τον φωτισμό, τα στιθέα ασφαλείας. Πρόκειται για ένα σημείο που έχουν σημειωθεί θανατηφόρα και αρκετά τροχαία ατυχήματα, με τον Γιάννη Σέγκο να τονίσει την ανάγκη παρεμβάσεων και σε άλλα σημεία, όπως αυτό της ανάληψης, όπου η επικινδυνότητα χτυπά κόκκινο. Τόσο και η περιοχή των Αγριανών, όσο και του κόμβου, του παλαιού κόμβου της Χερσονήσου, στην Παλαιά Εθνική Οδό, απαιτούν γρήγορα από την πολιτεία, το Υπουργείο, την Περιφέρεια, καθώς είναι Παλαιά Εθνική Οδό, τη δημιουργία κόμβων. Ο κόμβος των Αγριανών, ειδικά της αναλήψεως, είναι πολύ επικίνδυνος, με σημαντική συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων εκεί, και πρέπει να γίνουν και εκεί κόμβοι. Σίγουρα η αναβάθμιση που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή στους Γούβες είναι κομβικής σημασίας, θα αναβαθμίσει την περιοχή. Έχουμε εντοπίσει όλα τα σημεία σε όλο το οδικό δίκτυο της Κρήτης, τα οποία χρήζουν παρέμβασης. Γίνεται δύο μελέτες, η μία από Γούβες μέχρι Χερσόνησο και άλλη από Χερσόνησο μέχρι Μάλια. Ελπίζουμε να συμβασιοποιηθούν το επόμενο διάστημα, προκειμένου να ανακατασκευαστεί στην πράξη η Παλαιά Εθνική Οδό κατά μήκος όλης αυτής της τουριστικά ανεπτυγμένης περιοχής.